Υπό διερεύνηση βρίσκεται το περιστατικό ευνίδιας παράλυσης κάτω άκρων σε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Κέρκυρας. Η 40χρονη μητέρα δύο παιδιών, δύο μέρες μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου, παρουσίασε υψηλό πυρετό, κόπωση και παράλυση στα κάτω άκρα και σχεδόν 7 ημέρες μετά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Δύο μέρες μετά την επόμενη δεύτερη μέρα περίπου μετά τον εμβολιασμό. Υποθετικά μιλώντας τώρα, επειδή έχει ακουστεί, το ξαναλέω, το σύνδρομο Guillain-Barré, υποθετικά, γιατί επισήμως δεν λέμε κάτι τέτοιο ακόμα, υποθετικά, οι περισσότερες περιπτώσεις πάνε καλά. Περισσότερες, δηλαδή, κυμαίνονται, ας πούμε, από ήπιες μορφής μέχρι πιο σοβαρές, οι περισσότερες πάνε καλά και δεν αφήνουν και επιπτώσεις στον ασθενή. Το περιστατικό κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει επιπλοκή του εμβολίου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ότι είναι ανήσυχη, ότι μετά αμέσως το εμβόλιο έπαθε όλα αυτά που έπαθε, έτσι, τη δεύτερη δόση του εμβολίου, ότι είναι στο νοσοκομείο. Και ελπίζει και αυτή να πάνε όλα καλά. Τι να κάνει, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Μετά την δημοσιοποίηση του θέματος, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου διέταξε έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Αφορμή οι δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, που είπε με βεβαιότητα ότι η παράλυση οφείλεται στο εμβόλιο του κορονοϊού, πριν ακόμη να έχουν αποφανθεί οι ειδικοί. Γι' αυτό εγώ έχω κάνει το εμβόλιο και τις δύο δόσεις, είμαι μια χαρά. 400.000 Έλληνες έκαναν το εμβόλιο, μια χαρά είναι. 50.000 υγειονομικοί είναι μια χαρά. Εμφανίστηκε μια επιπλοκή όμως η συνάδελφος. Δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε το ζήτημα αυτό. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμενους στην κοινωνία να αναδεικνύουμε τα ζητήματα της δημόσιας υγείας. Επιστήμονες σημειώνουν ότι υπάρχει χρονική συσχέτιση της εμφάνισης του αυτοάνωσου νοσήματος με την δεύτερη δόση του εμβολίου. Ωστόσο, παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας της νοσηλεύτριας χωρίς να είναι βέβαιοι για την όποια συσχέτιση με το εμβόλιο. Θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά για να συσχετίσουμε την κλινική εικόνα, για να συσχετίσουμε το γεγονός αυτό με το εμβόλιο. Έτσι. Όταν δύο γεγονότα συμβαίνουν κοντά χρονικά, δεν σημαίνει σώνα και καλά ότι συσχετίζονται και ότι το ένα προκάλεσε το άλλο. Η νοσηλεύτρια υπευλήθη σε αξονική που δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα στην υγεία της, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει βελτίωση.